Η Κρήτη έχει όλο εκείνο το πολιτιστικό απόθεμα προκειμένου να προσελκύσει ποιοτικότερο τουρισμό πέρα από το μαζικό τουρισμό, τόνισε σήμερα από το Ηράκλειο η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Κεφαλογιάννη βρίσκεται στο Ηράκλειο προκειμένου να πάρει μέρος σε μια ημερίδα. Θα δούμε πώς η περιφέρεια της Κρήτης με τα μοναδικά της πλεονεκτήματα θα μπορέσει εκτός από προορισμός για μαζικό τουρισμό να καθιερωθεί και ως προορισμός για τις ειδικές μορφές τουρισμού που, όπως είπα, θα μπορέσουν να προσελκύσουν στον τόπο μας τουρίστες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, τουρίστες οι οποίοι όχι απλώς θα αφήνουν χρήματα στον τριτογενή τομέα, αλλά θα μπορέσουν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή και βεβαίως και πώς θα εκμεταλλευτούμε το πολιτιστικό απόθεμα της Κρήτης, την θρησκευτική κληρονομιά που έχουμε, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και δράσεις σε σχέση με τον θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού, ότι για πρώτη φορά υπάρχει το θεσμικό εκείνο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στα εινοποιεία να έχουν χώρους επισκέψιμους αλλά να μπορούν να φιλοξενήσουν και τουρίστες. Η κ. Κεφαλογιάννη επισκέφτηκε σήμερα εινοποιεία στον νομό Ηρακλείου αλλά και τη Μονή Επανοσύφη. Σήμερα, μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή που ψηφίστηκε ο νόμος για τον εινοτουρισμό, που πρώτη φορά θέτει το πλαίσιο για την λειτουργία του εινοτουρισμού στην Ελλάδα, δεν υπήρχε δυνατότητα φιλοξενίας στους χώρους των εινοποιείων. Πλέον παρέχεται αυτή η δυνατότητα, παράλληλα με δυνατότητα εστίασης και της δυνατότητας περιήγησης των επισκεπτών στους χώρους αυτούς των εινοποιείων, που αντιλαμβάνεται κανείς ότι ευρισκόμενοι σε χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε χώρους όπου υπάρχει πολιτιστικό ενδιαφέρον, μπορούν περιοχές να αναπτυχθούν με βάση τα εινοποιεία και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Τουρισμού τα τελευταία χρόνια και η αύξηση του τουρισμού η οποία έχουμε, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ζήτηση των κριτικών προϊόντων και προπάτω των ελληνικών στα σούπερ μάρκετ. Άρα δημιουργούν ταυτόχρονα και μια αύξηση των εξαγωγών. Υπάρχει συνέχεια και ζήτηση και στο κρασί και στο λάδι και στο μέλι. Παίρνουμε συνέχεια μηνύματα. Η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα δεν βοηθάει μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις. Βοηθάει και το μεταποιητικές επιχειρήσεις, το πρωτογενή τομέα είναι μια λυσίδα. Η Υπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας με 20 εκατομμύρια αφίξεις και 13,5 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Το 2014 έρχεται με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Οι αφίξεις αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια τουρίστες και τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή και τα δύο είναι μεγέθη ρεκόρ. Όπως είπε όμως η Υπουργός Τουρισμού, αυτό που χρειάζεται είναι κυρίως να υπάρχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα στη χώρα, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο και για τον τουρισμό. Η όλη προσπάθεια που έχει γίνει, τα καλά αποτελέσματα που είχαμε και το 2013 και το 2014 είναι στο χέρι μας, βαδίζοντας πάντων στο εθνικό σχέδιο που έχουμε χαράξει από την αρχή, να συνεχίσουν και το 2015 αλλά και τις επόμενες χρονιές. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να θωρακίσουμε τον ελληνικό τουρισμό έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Όμως θέλω να σας πω και να τονίσω ότι ο τουρισμός, όπως και ολόκληρη η ελληνική οικονομία, βασίζεται πάνω στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Και σίγουρα στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την έξοδο της χώρας από την κρίση, πάνω στην οποία και ο τουρισμός έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος συνεισφοράς στην ανάκαμψη.